Ένας διαλογισμός στη σειρά αποστολή. Στη σειρά διαλογισμό, όπου ασχολούμαστε με το να επιτρέψουμε στην αποστολή μας να αναδυθεί. Διαλογισμός νούμερο 6. Σύνδεση με υψηλό εαυτό. Ποιον υπηρετείς με τη δράση σου? Υπηρετείς την αποστολή σου? Υπηρετείς το καλεσμά σου? Υπηρετείς τον υψηλό σου εαυτό? Λάβε θέση διαλογισμού και κλείσε τα μάτια σου. Και έλα στο κέντρο σου. Συγκεντρώσου στην αναπνοή σου. Έλα πίσω σπίτι σου, στο κέντρο σου και παρατήρησε την αναπνοή σου. Παρατήρησε τον τρόπο που εισπνέεις, τον τρόπο που εκπνέεις. Παρατήρησε τον τρόπο που ο αέρας κινείται μέσα σου και κινεί το σώμα σου. Το ανεβοκατέβασμα του θώρακά σου, της κοιλιάς σου, οι μικρές κινήσεις στα ρουθούνια σου. Παρατήρησε την αναπνοή σου, τον τρόπο που ασκεί επιρροή στο σώμα σου. Όλη η προσοχή στην αναπνοή σου και ξεκουράσου μέσα της. Ξεκουράσου μέσα στην αναπνοή, στη σιωπή. Ξεκουράσου μέσα στην ηρεμία της σιωπής. Ξεκουράσου μέσα στην αρμονία της σιωπής. Ξεκουράσου μέσα στην ασφάλεια της σιωπής. Ξεκουράσου μέσα στην ασφάλεια του να είσαι στο κέντρο σου. Του να είσαι σε επαφή με την ουσία σου. Ευθυγραμμίζεσαι με το κέντρο σου. Ευθυγραμμίζεσαι με την ουσία σου. Βυθίσου στην πυρηνική αίσθηση εαυτού σου και άφησε την ερώτηση να ταξιδέψει μέσα σου. Ποια η μεγαλύτερη επιθυμία μου? Τι σημαίνει αυτή η μου επιθυμία για το ποια είναι η αποστολή μου? Τι σημαίνει αυτή μου η επιθυμία για το ποιο είναι το μονοπάτι μου? Νιώθεις όμορφα βιώνοντας μέσα σου την υλοποίηση της επιθυμίας σου? Μείνε σε ενεργειακή συχνότητα ευγνωμοσύνης για την υλοποίηση της επιθυμίας σου, για το ότι είσαι σε αυτή την πορεία, τη σωστή πορεία υλοποίησης της επιθυμίας σου. Σε ενεργειακή συχνότητα ευγνωμοσύνης για το ότι είσαι σήμερα εδώ.
Τι σημαίνουν τα συναισθήματα που έχεις για την επιθυμία σου σε σχέση με το ποια είναι η αποστολή σου? Δώσεις άραγε άδεια στον εαυτό σου να νιώσεις όμορφα. Θα δώσεις άδεια στον εαυτό σου να συνδεθείς με την ομορφιά της ζωής. Θα δώσεις άδεια στον εαυτό σου να συνδεθείς με τον αληθινό σου εαυτό. Όσο πιο όμορφα νιώθεις, σε όσο πιο υψηλή ενεργειακή συχνότητα είσαι, τόσο μεγαλύτερη σύνδεση νιώθεις με τον εαυτό σου. Όσο πιο όμορφα νιώθεις, σε όσο πιο υψηλή ενεργειακή συχνότητα είσαι, τόσο μεγαλύτερη σύνδεση νιώθεις με τον υψηλό σου εαυτό και την αποστολή σου. Η υπηρεσία της αποστολής σου δεν σημαίνει πως χρειάζεται να υποφέρεις. Το να βρίσκεσαι στο μονοπάτι σου έχει την απόλαυση της σύνδεσης με τον υψηλό σου εαυτό. Το να βρίσκεσαι στο μονοπάτι σου έχει την απόλαυση της σύνδεσης με την υψηλή ενεργειακή συχνότητα της σύνδεσης με τον υψηλό σου εαυτό. Τι σε εμποδίζει να συνδεθείς με τον υψηλό σου εαυτό? Τι σε εμποδίζει να απολαύσεις τη σύνδεση με τον υψηλό σου εαυτό? Ποια είναι τα διανοητικά εμπόδια? Ποια είναι τα διανοητικά μπλοκαρίσματα? Ποιες σκέψεις σε εμποδίζουν, σε μπλοκάρουν? Ποιες είναι οι δικαιολογίες που λες στον εαυτό σου? Ποιες είναι όλες αυτές οι ιστορίες που υπάρχουν μέσα σου και λειτουργούν σαν δικαιολογίες που σε εμποδίζουν, από την απόλαυση της σύνδεσης με τον υψηλό σου εαυτό, που σε απομακρύνουν από την απόλαυση της σύνδεσης με τον αληθινό σου εαυτό, με την αποστολή σου. Έλα λοιπόν σε επίγνωσή τους και άρχισε να τις αμφισβητείς. Χωρίς αυτολογοκρισία, χωρίς αυτομαστίγωμα, χωρίς να ασκείς εσωτερική βία επίκριση στον εαυτό σου, έλα σε επίγνωση των διανοητικών εμποδίων, των μπλοκαρισμάτων σου. Φέρε τα στο φως. Δώσε τους άπλετο φως. Και άρχισε να αμφισβητεί τις σκέψεις που σε εμποδίζουν, που σε μπλοκάρουν. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου, γιατί εσύ ορίζεις τις αντιδράσεις σου, ορίζεις τις δράσεις σου. Γιατί εσύ ορίζεις το πώς θα διαχειριστείς τις σκέψεις σου.
Και όταν είσαι έτοιμη, έτοιμος να βγεις από το διαλογισμό, άνοιξε τα μάτια σου.